Οι εξελίξεις που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, τόσο οι γενικότερες, όσο και αυτές που αφορούν ειδικότερα το δίκαιο και την δικαιοσύνη, δείχνουν ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας την πολιτική και όρων των προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετούν και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό τσακίζουν τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, πλήττουν και τους ίδιους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο στόχος της αστικής τάξης για την ανάκαμψη των καπιταλιστικών κερδών και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητάς της, τα οποία συνδέονται στενά με την επιδίωξη της υποταγής ευρύτερων εργατικών και λαϊκών στρωμάτων σε αυτών, είτε με το καρότο είτε με το μαστίγιο, απαιτεί και τη διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου. Αυτό το στόχο υπηρετούν μια σειρά αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στο δίκαιο και την απονομή της δικαιοσύνης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μέτρα και μεταρρυθμίσεις σε αντιλαϊκή αντιδραστική κατεύθυνση, είτε αυτά έχουν άμεσο δημοσιονομικό χαρακτήρα ώστε να φορτώνουν τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης στους εργαζόμενους, είτε, και αυτό είναι το ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γνώμη μας, αποτελούν διακηρυγμένες εδώ και δεκαετίες επιδιώξεις του κεφαλαίου, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκαιο, με λίγα λόγια, προσαρμόζεται στις βαθύτερες στοχεύσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της αστικής τάξης, τις αποτυπώνει αλλά και τις κατοχυρώνει. Οπωσδήποτε, φίλες και φίλοι, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της τελευταίας περίοδου είναι η προωθούμενη από την κυβέρνηση συνταγματική αναθεώρηση, που μάλιστα είναι και συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής αυτές τις μέρες. Από τη συζήτηση και τις διαδικασίες και στην προηγούμενη Βουλή, την προτείνουσα με πλειοψηφία και κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη σημερινή, που με πλειοψηφία και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είναι ολοφάνερο τις προτάσεις αυτών και των άλλων κομμάτων και μάλιστα τις προτάσεις τους σε κρίσιμα άρθρα. Παρά τις επιμέρους διαφορές, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, υπάρχει μια κλωστή, ένα νήμα που συνδέει αυτές τις προτάσεις, υπάρχουν κοινοί στόχοι και ταυτίσεις. Και η κοινή τους απορριπτική στάση απέναντι στις προτάσεις του ΚΚΕ είναι ένα στοιχείο αυτής της ταύτισης. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτών των κομμάτων που εκφράζουν άλλωστε τους στόχους των μεγάλων αφεντικών όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση που φάνηκαν ξεκάθαρα σε όλη τη διαδικασία στη Βουλή? Πρώτος βασικός στόχος συνταγματικής αναθεώρησης είναι να εμπεδοθούν μέσα και από το ίδιο το Σύνταγμα οι όροι κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η απρόσκοπτη εφαρμογή και η υλοποίηση της κυρίαρχης πολιτικής. Από πού προκύπτει αυτή η εκτίμησή μας? Πρώτον, προκύπτει από τις ίδιες προτάσεις αυτών των κομμάτων που σε βασικά άρθρα συγκλίνουν. Δεν λέμε ότι ταυτίζονται, γιατί δεν ταυτίζονται, αλλά οπωσδήποτε συγκλίνουν. Δύο μόνο παραδείγματα. Προκύπτει από την ταυτόσιμη ουσιαστικά πρόταση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του άρθρου 32 και την αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διενέργεια εκλογών. Ο κοινός στόχος είναι σαφής. Η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας φαίνεται επίσης ξεκάθαρα στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 84 του Συντάγματος και την επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, που ουσιαστικά οδηγεί, γιατί αυτό είναι το επίμαχο, στη συνταγματοποίηση των κυβερνήσεων μειοψηφίας. Προβλέπει ότι ακόμα δηλαδή και αν μια κυβέρνηση χάσει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν πέφτει και δεν αλλάζει παρά μόνο αν η Βουλή συμφωνήσει σε έναν άλλο πρωθυπουργό, δηλαδή σε μια άλλη κυβέρνηση. Ενώ αντίστοιχη πρόταση είχε καταθέσει και η Νέα Δημοκρατία, που δεν πέρασε βέβαια, για σταθερούς τετραετής κυβερνητικούς κύκλους βρέξει-χιονίσει. Άρα, ακόμη και αν δεν ταυτίζονται, είναι στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά αυτό το συνολικότερο στόχο της κυβερνητικής και πολιτικής σταθερότητας. Δεύτερον, προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό αναγκαίες προσαρμογές στο πεδίο της οικονομίας με προηγούμενες αναθεωρήσεις, κυρίως με την αναθεώρηση του 2001. Για παράδειγμα, με αυτή την αναθεώρηση είχε προχωρήσει σχετική με τα παραπάνω διαδικασία ενσωμάτωσης της χώρας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο το οποίο έφερε τα μνημόνια, τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία υλοποίησαν και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Οπότε αυτό που απομένει τώρα, αυτό που επήγει, είναι πλέον οι αναγκαίες προσαρμογές στο πεδίο του πολιτικού επικοδομήματος, στον τρόπο λειτουργίας δηλαδή του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του, παίρνοντας υπόψη προφανώς και την εμπειρία των χρόνων της κρίσης και των μνημονίων και τους τριγμούς που προκάλεσε στο πολιτικό σύστημα. Εμείς θα θέλαμε βέβαια να μην είναι μόνο τριγμοί, θα θέλαμε να είναι και κάτι πολύ περισσότερο. Και εδώ είναι και το τρίτο σημείο που συνηγορεί υπέρ της εκτίμησης για το ποιος είναι ο βασικός στόχος της αναθεώρησης. Ξέρουν και αυτοί πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, ότι όσα ζήσαμε με την κρίση δεν ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο συντελούνται και οφορούνται κολοσσιαίων διαστάσεων
εξελίξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τους εμπορικούς πολέμους μέχρι και τους πραγματικούς πολέμους. Μια γεύση πήραμε τον προηγούμενο μήνα με την εισβολή, την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Ξέρουν επίσης πολύ καλά ότι παρά την ανάκαμψη και το καλό οικονομικό κλίμα, το οποίο φυσικά επιτυγχάνεται πάνω στα ερείπια των λαϊκών δικαιωμάτων, οι εκτιμήσεις που γίνονται από τα ευρωπαϊκά, από τα διεθνή επιτελεία, κάνουν λόγο για επιβράδυνση της οικονομίας, κάνουν λόγο για μια επικείμενη κρίση, ίσως γρηγορότερα από ό,τι και αυτοί περίμεναν. Συνεπώς, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη και ότι κανένα μοντέλο ή μείγμα διαχείρισης δεν μπορεί να γιατρέψει αυτά τα μεγάλα διέξοδα. Οπότε παίρνουν και τα μέτρα τους και σε συνταγματικό και σε νομοθετικό επίπεδο. Ξέρουν επίσης ότι αυτές οι εξελίξεις θα προκαλέσουν και νέους αγώνες. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός έχει το δικαίωμα να παλεύει ενάντια σε αυτού του τύπου τη σταθερότητα, γιατί αυτή η σταθερότητα σημαίνει αστάθεια για τη ζωή του, για τα δικαιώματά του. Τις αστάθειες του συστήματος θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να τις αξιοποιήσει, να τις διευρύνει όσο μπορεί με την πάλη του και για να καθυστερήσει μέτρα σε βάρος του και να αποσπάσει κατακτήσεις όσες μπορεί και κυρίως για να διαμορφώσει προϋποθέσεις και συσχετισμό δύναμη σε μια κατεύθυνση συνολικότερη σύγκρουση με το σύστημα. Δεύτερο στόχο συνταγματική αναθεώρηση, φίλες και φίλοι, επίσης κοινώς, είναι η σωτηρία της λεγόμενης ηθικής, της τιμής του πολιτικού συστήματος. Και αυτή η προσπάθεια ηθικοποίησης συνδυάζεται με μια θεωρία που έγινε πολύ της μόδας στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, και ακόμη καλλιεργείται αυτή η θεωρία, σίγουρα και μέσα στα αμφιθέατρα, ειδικά των οικονομικών σχολών, σύμφωνα με την οποία για την εκδήλωση της κρίσης φταίει η ηθική του πολιτικού συστήματος, η μίζα, η διαφθορά, η διαπλοκή. Μια θεωρία που στην ουσία αθωώνει τις ίδιες οικονομικές σχέσεις, τις σχέσεις παραγωγής, την αγορά, τον ανταγωνισμό, με τα οποία είναι σύμφυτα και η κρίση, αλλά και η εξαγορά και η διαπλοκή και η διαφθορά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της ειδικοποίησης εντάσσεται η πρόταση για το άρθρο 86 και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ενώ το λαϊκό αίτημα και η πρόταση του ΚΚΕ ήταν αυτός ο νόμος να καταργηθεί τελείως, προκειμένου οι υπουργοί να ελέγχονται και να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης. Με τις προτάσεις που έγιναν και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αυτός ο νόμος δεν καταργείται. Διατηρεί το βασικό του πυρήνας, σύμφωνα με τον οποίο την απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, για την άσκηση ποινικής δίωξης, για την ανάκληση της ποινικής δίωξης, θα την έχει και πάλι η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με αποτέλεσμα, μια σειρά από αδικήματα, όπως είναι για παράδειγμα η απιστία, η κατάχρηση εξουσίας, η παράβαση καθήκοντος, θα εξακολουθήσουν να είναι στην αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και να παίζονται τα διάφορα πολιτικά παιχνίδια που έχουμε δει κατά καιρούς να παίζονται, όπως και τώρα με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης. Και κάτι ακόμα για το Σύνταγμα. Το δεύτερο μέρος του που αφορά τα λεγόμενα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι εκείνο το κομμάτι στο αστικό Σύνταγμα όπου αντανακλάται η μεγάλη απόσταση που υπάρχει μεταξύ από τη μία των όποιων φραστικών διακηρύξεων και αναγνωρίσεων υπάρχουν στο Σύνταγμα και από την άλλη της πραγματικότητας που υπάρχει, όπου αυτά τα δικαιώματα καταστρατηγούνται και ακυρώνονται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και σήμερα στο Σύνταγμα υπάρχουν διατάξεις για το δικαίωμα στην εργασία, για το δικαίωμα στην κατοικία, στην υγεία, στην απεργία, στην οικογενειακή ζωή, στην απαγόρευση διακρίσεων βάσει φύλου και μια σειρά άλλα. Αυτές οι αναφορές όμως και αυτές οι διακηρύξεις καθόλου δεν απέτρεψαν όλα αυτά τα χρόνια η ανεργία, για παράδειγμα, να έχει φτάσει στα ύψη, οι κατοικίες, ιδιαίτερα οι λαϊκές, να φορολογούνται ακόμα και να κατάσχονται, οι εργαζόμενες γυναίκες και ιδιαίτερα οι μητέρες να υφίστανται τεράστιες διακρίσεις σε βάρος τους και μάλιστα με τη βούλα της ευρωενωσιακής νομοθεσίας. Και φυσικά το απεργιακό δικαίωμα να είναι διαρκώς στο στόχαστο. Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει όλο αυτό? Για ποιο λόγο όλες αυτές οι διακηρύξεις, ενώ υπάρχουν στο Σύνταγμα για μια σειρά δικαιώματα, καταστρατηγούνται στη ζωή? Γιατί η αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων κατατά ένα κενό γράμμα, ένα άδειο πουκάμισο, όταν την ίδια στιγμή υπάρχει ένα σύνολο από ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, εκτελεστικούς νόμους. Είναι η αναφορά που γίνεται πολλές φορές στο Σύνταγμα όπως ο νόμος ορίζει, ή εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, που καταστρατηγούν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα για να προστατεύσουν τον υπέρτατο νόμο, το υπέρτατο δικαίωμα που αναγνωρίζει το Σύνταγμα και είναι η ατομική, η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι εκμεταλλευτικές σχέσεις, η σταθερότητα του σημερινού συστήματος. Αυτός ο υπέρτατος νόμος εμφανίζεται ως Σύνταγμα ως διατύπωση πότε ως δημόσιο συμφέρον, πότε ως δημόσια ασφάλεια, πότε ως εθνική ασφάλεια, πότε ως δημόσια τάξη, πότε ως κάτι άλλο. Πέρα όμως από αυτές τις διάφορες ρήτρες και τις εξαιρέσεις που υπάρχουν στο Σύνταγμα, υπάρχει και κάτι ακόμα που περιορίζει την πράξη αυτά τα δικαιώματα. Υπάρχει ένας ακόμη συνταγματοποιημένος με βάση προηγούμενες αναθεωρήσεις δούριος ύπος σε βάρος των όποιων και όσων δικαιωμάτων αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα.
και αυτός είναι η αναγνώριση της υπεροχής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε σε προηγούμενες αναθεωρήσεις με τα άρθρα 28 και 80 του Συντάγματος που επέβαλαν η όποια ερμηνεία του Συντάγματος να γίνεται υπό το πρίσμα της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ζητήσαμε και σε αυτή την αναθεώρηση και ήμασταν οι μόνοι που το ζητήσαμε να αλλάξουν οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 80. Γιατί αν δει κανείς τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει κοινωνικό και ατομικό δικαίωμα που να μην υπονομεύτηκε, να μην χτυπήθηκε από το αντιδραστικό και το αντιλαϊκό δίκαιο που παράγεται στα επιτελεία των Βρυξελών, από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που μπήκαν στο στόχαστρο με τις διάφορες λευκές και πράσινες βίβλους, μέχρι τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες με μία σειρά από πράξεις όπως τρομονόμοι, οδηγίες για τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Το πιο σημαντικό όμως, φίλες και φίλοι, πέρα από αυτά τα νομικά συνταγματικά παραθυράκια, είναι ότι τα δικαιώματα, τα ατομικά και ιδιαίτερα τα κοινωνικά, δεν μπορούν να αποκοπούν από τους υλικούς και κοινωνικούς όρους για την πραγματοποίησή τους. Δηλαδή, δεν μπορούν να αποκοπούν από τις κοινωνικές σχέσεις και τις σχέσεις παραγωγής. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να διακηρύσεις το δικαίωμα στην εργασία και την ίδια στιγμή να υπερασπίζεσαι και να υπηρετείς την αναρχία και τον ανταγωνισμό της καπιταλιστικής παραγωγής που αντικειμενικά οδηγεί στο φαινόμενο της ανεργίας. Όλα αυτά που είπαμε σημαίνουν ότι το ΚΚΕ αδιαφορεί για τη βελτίωση των συνταγματικών προβλέψεων, έτσι ώστε με καλύτερους έστω όρους να προστατεύονται μια σειρά δικαιώματα και κυρίως με καλύτερους όρους να οργανώνεται η διεκδίκηση των εργαζομένων. Κάθε άλλο, χωρίς φυσικά να έχουμε αυταπάτες και πολύ περισσότερο χωρίς να καλλιεργούμε αυταπάτες στο λαό. Άλλωστε, εμείς έχουμε ξεκάθαρο και για την προηγούμενη περίοδο, στον προηγούμενο αιώνα, το εξής. Το λεγόμενο κοινωνικό κράτος που διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε και στα μεταπολεμικά συντάγματα και στο δικό μας σύνταγμα, στο άρθρο 25, τι ήταν αλήθεια? Ήταν η πεμπτουσία της κοινωνικής δικαιοσύνης έτσι όπως παρουσιάζεται από κάποιους? Στην ουσία ήταν οι προσαρμογές που έκανε το αστικό σύστημα στις συνθήκες της ανάπτυξης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο? Ήταν η ανάγκη το ίδιο το κράτος να παρέμβει και να αναλάβει άμεσα τη στήριξη της επενδύσης σε μια σειρά κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και άλλους, γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εκείνη την περίοδο με όρους ιδιωτικών επενδύσεων? Και φυσικά ήταν οι παραχωρήσεις που έγιναν, που αναγκάστηκε να κάνει το σύστημα, κάτω από το βάρος του νέου συσχετισμού δύναμης, με τη διαμόρφωση του σοσιαλιστικού συστήματος, με τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης των άλλων σοσιαλιστικών χωρών και φυσικά με την άνοδο του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά αυτές τις μέρες με την ένταση του αντικομουνισμού, με αφορμή τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, αυτό που έλεγε ένα ιστορικό στέλεχος του μεγαλύτερου συνδικάτου της Δυτικής Γερμανίας και ίσως και της Ευρώπης, του IG Metall. Έλεγε για εκείνη την περίοδο, 1960-70 λοιπόν, ότι κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, ένας αόρατος μα αντιληπτός συνεταίρος ήταν πάντα παρόν στο τραπέζι, η σοσιαλιστική λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. Σίγουρα δεν ήμουν υποστηρικτής της, λέει, αλλά εκείνες τις μέρες υπήρχε πίεση κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Γιατί εκείνες τις μέρες υπήρχαν κατακτήσεις στη γερμανική λαοκρατική δημοκρατία, καταβολή μισθών όταν αρρώστηναν τα παιδιά, παράταση του αμοιβόμενου χρόνου διακοπών, μία ελεύθερη αμοιβόμενη μέρα το μήνα για τις γυναίκες, κανόνες προστασίας των μητέρων και των παιδιών, συνολική προστασία ενάντια στις απολύσεις, πληρωμή των υπεροριών και όλα αυτά είχαν άμεσες επιπτώσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην καπιταλιστική Δυτική Γερμανία. Στον αντίποδα των κυβερνητικών προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, το κόμμα μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και ως προτάσεις πάλης του λαϊκού κινήματος, οι οποίες βέβαια απορρίφθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσεις για την απαγόρευση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, την κατοχήρωση ως πάγιο εκλογικού συστήματος της απλής και ανώθευτης αναλογικής, την κατάργηση του άρθρου 48 για την κατάσταση πολιορκίας, τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, την εξασφάλιση του απορρίτου της προσωπικής ζωής και την απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, την κατάργηση συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την εκλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα για να χαλαρώσει κάπως ο ασφυκτικός εναγκαλισμός με την εκάστοτε κυβέρνηση που διορίζει την ηγεσία της και μέσω αυτής βεβαίως ελέγχει όλους τους κρίσιμους κρίκους της, την κατάργηση των προνομίων του ξένου και εφοπλιστικού κεφαλαίου και άλλα. Ασφαλώς, ξαναλέμε ότι δεν έχουμε αυταπάτες ότι στο πλαίσιο της σημερινής αστικής εξουσίας μπορεί να υπάρξει προοδευτικό σύνταγμα. Όμως ο λαός έχει το δικαίωμα να παλεύει, να γίνει πραγματικά κυρίαρχος, να πάρει στα χέρια το τιμόνι της εξουσίας, έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δικό του σύνταγμα όταν το θελήσει. Φυσικά, φίλες και φίλοι, αλλαγές στο δίκαιο
επιβάλλουν αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις και στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι, κατά τα τελευταία χρόνια προωθήθηκαν και συνεχίζουν να προωθούνται σοβαρές αλλαγές σε όλα τα είδη δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, στην αστική με την προώθηση ουσιαστικά της ιδιωτικοποίησης δικαιοσύνης με την ιδιωτική διαμεσολάβηση που θα αναλύσει και η συντρόφισσα Εμίνα αργότερα, ακόμη και με υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά και πρόσφατα στην ποινική δίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας πρόχνει σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση τις ήδη εμβληματικές αντιλαϊκές αλλαγές που είχε περάσει το καλοκαίρι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους ποινικούς κώδικες, αφού αυτό επιβάλλει κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής, που όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και με αφορμή το Πολυτεχνείο και φοιτητικές κινητοποιήσεις, πάει χέρι-χέρι με την ενίσχυση της καταστολής. Η συζήτηση για τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας δεν είναι βέβαια ένα θέμα μόνο επιστημονικού ενδιαφέροντος που απασχολεί μόνο όσους ασχολούνται με τον τομέα της δικαιοσύνης. Όταν μιλάμε για το ποινικό δίκαιο, ουσιαστικά μιλάμε για ένα σύστημα κανόνων πρωτίστως καταστολής και αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας στα χέρια της κυρίαρχης τάξης. Είναι το ισχυρότερο μέσο διατήρησης και επιβολής της κυρίαρχης πολιτικής, που δεν διστάζει όταν χρειαστεί να βαφτίζει σε εγκληματικές πράξεις τους αγώνες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, απέναντι στους οποίους επιχειρεί να θωρακιστεί και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά το γενικό πνεύμα που επικράτησε κατά την τροποποίηση των κωδίκων για γενική μείωση των επαπειλούμενων ποινών, αυξήθηκαν αντίθετα τα όρια για το αδίκημα που διαχρονικά αξιοποιήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις για την ποινικοποίηση των λαϊκών κινητοποιήσεων. Και αυτό δεν είναι άλλο από το αδίκημα της διατάραξης της κοινής ειρήνης, που και ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε το ανώτερο όριο ποινής από τα 2 στα 3 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία το διατήρησε. Διατήρησε ακόμα και την απαράδεκτη προσθήκη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ποινικοποιήσει ακόμα και μια καθόλου ειρηνική κινητοποίηση, όταν αυτή σκοπεύει, λένε, στη ματέωση μιας νόμιμης συλλογικής διαδικασίας. Και τώρα, βέβαια, λέγοντας νόμιμη διαδικασία, τι εννοούμε? Ποιος είναι νόμιμος? Είναι νόμιμη η μπράβη που χρησιμοποιεί η μαφία της ΓΕΣΕΕ για να κάνει τα συνέδριά της? Είναι νόμιμη η νόθη σύνεδρη που έχει? Αυτή είναι η νόμιμη? Οι 1.300 οικοδόμοι που δεν υπάρχουν στην Καλαμπάκα και που βγάζουν 15 αντιπροσώπους? Αυτή είναι νόμιμη ή είναι νόμιμη αυτή που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων και λένε ότι στα συνέδρια πρέπει εκεί να γίνει η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων από τους ίδιους εργαζόμενους? Με τους νέους ποινικούς κώδικες, φίλες και φίλοι, μετατρέπεται επίσης σε ιδιώνυμο αδίκημα η κινητοποίηση ενάντια στους πληστηριασμούς, ποινικοποιώντας ακόμα και την είσοδο και παραμονή στον χώρο που διεξάγεται ο πληστηριασμός. Άλλο ένα θέμα εξίσου επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ενισχύει περαιτέρω και διευρύνει τη λεγόμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία, τα άρθρα 187α και β του ποινικού κώδικα. Διαχρονικά και με βάση τη διεθνή εμπειρία, με το πρόσχημα της απειλής της τρομοκρατίας, περνάνε μια σειρά μέτρα που επεκτείνουν την καταστολή και αξιοποιούνται για να αντιθούν με το περίβλημα της αναγκαιότητας, η περιστολή λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η Νέα Δημοκρατία επεκτείνει το αξιόπινο για όλα τα αδικήματα της γενικής διακινδύνευσης και των στρεφόμενων κατά της δημόσιας τάξης, επιδιώκοντας έτσι να μην μείνει απ' έξω ούτε ένα αδίκημα το οποίο να μην μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπαχθεί στο αδίκημα της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, στο άρθρο 187β προστέθηκε νέα διάταξη με την οποία τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν κατά την επιμέτρηση της ποινής για τα αντίστοιχα αδικήματα να λάβουν ως επιβαρυντικές περιστάσεις τυχόν καταδίκες από αποφάσεις δικαστηρίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και αυτό το τονίζουμε με δεδομένο ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον όρο τρομοκρατία προσπαθούν να εντάξουν και κάθε ριζοσπαστική προοδευτική σκέψη, κάθε ιδεολογία που αμφισβητεί αυτό το σύστημα. Δεν διστάζουν άλλωστε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν εκτός νόμου ακόμα και τα κομμουνιστικά κόμματα. Η θέση του ΚΚΕ και του Κομμουνιστικού Κινήματος για την ατομική τρομοκρατία έχει ξεκαθαριστεί από τότε που εμφανίστηκε, ότι ήταν και είναι εναντίον και ότι στην πραγματικότητα, πέρα από προθέσεις, η ατομική τρομοκρατία υπηρετεί το ίδιο το σύστημα. Άλλο πράγμα όμως φοβούνται. Δεν φοβούνται αυτές τις διάφορες ομάδες που κάνουν ό,τι κάνουν. Φοβούνται το οργανωμένο μαζικό κίνημα. Από εκείνο κινδυνεύει το σύστημα. Φοβούνται ότι όταν ο λαός οργανωθεί, παλεύει για να ανατρέψει αυτό το κοινωνικό σύστημα. Και εμείς αναρωτιόμαστε, με αυτές τις τροποποιήσεις που ψήφισαν στους ποινικούς κώδικες, τι θα κάνουν? Αν για παράδειγμα κάποια εργατικά σωματεία αποφασίσουν στα νόμιμα εκλεγμένα όργανά τους να πραγματοποιήσουν μια κατάληψη συμβολική, θα τους πάνε μέσα για τρομοκρατία? Αν ακολουθήσουν τους Ευρωπαίους φίλους τους, κανονικά πρέπει να τους πάνε μέσα. Όμως δεν περνάνε αυτά εύκολα στην Ελλάδα, δεν το αποδέχεται και η κοινή γνώμη, και όχι μόνο οι κομμουνιστές και οι αριστεροί, αλλά και άλλοι άνθρωποι.
Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι όλα αυτά τυχαία. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του φοιτητικού και του εργατικού κινήματος. Άρχισαν να επιστρέφουν φοιτητές σε συνελεύσεις, άρχισαν να εκδηλώνονται εργατικοί λαϊκοί αγώνες και το δόγμα νόμος και τάξης πάει σύννεφο. Οι δεκάδες χιλιάδες που συμμετείχαν στα αντιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια την Κυριακή για το Πολυτεχνείο, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, είναι αισιόδοξο μήνυμα που χρειάζεται το επόμενο διάστημα να συνεχιστεί με τη μαζικοποίηση των αγώνων στους τόπους δουλειάς, στα πανεπιστήμια, σχολές, απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Η εκοφαντική συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ φανερώθηκε και στη διατήρηση των αμερικανόπνευστων, θα έχετε ακούσει, θεσμών και ποινικής διαπραγμάτευσης, συνδιαλλαγής και διαταγής, που μπήκαν και αυτά πρόσφατα στο ελληνικό ποινικό δίκαιο, που εφαρμόζονται κατά κόρον βέβαια πολλά χρόνια στις διαβολικά καλές ΗΠΑ και έρχονται σε ευθεία αντίθεση ακόμα και με θεμελιώδες αρχές του ποινικού δικαίου. Με τη θεσμοθέτησή τους ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται η αναζήτηση ουσιαστικής αλήθειας, όταν το κοινωνικό ζήτημα της διερεύνησης, της τέλεσης μιας αξιόπινης πράξης μετατρέπεται σε ένα παζάρι για το ύψος ποινής ανάμεσα σε εισαγγελέα και κατηγορούμενο πίσω από κλειστές πόρτες. Παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, θίγονται συνταγματικές αρχές όπως η αρχή της δημοσιότητας, της αμεσότητας, της προφορικότητας αλλά και της διαφάνειας, η αρχή ανέβρεσης αλήθειας. Εμείς λέμε ότι η προοδευτικότητα ή μη των αλλαγών δεν κρίνεται αποκλειστικά ούτε κύρια από την αύξηση ή μείωση των ποινών, ιδίως όταν παρά τη γενική μείωση αυξάνονται τα όρια και τα μέτρα καταστολής, όπως είπαμε, ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Η προοδευτικότητα των αλλαγών κρίνεται από το κατά πόσο αυτές εντάσσονται σε μια συνολική αντεγκληματική πολιτική, ξεκινώντας από τη διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε να μειώνονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, να συνεχίζεται με μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένα υπαίτιο για την τέλεση αξιόπινης πράξης και να ολοκληρώνεται με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξή του στην κοινωνική ζωή. Τα προβλήματα της εγκληματικότητας δεν αντιμετωπίζονται βέβαια κατά τη γνώμη μας με τους νέους κώδικες, ούτε βέβαια με τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, αφού εκτός των άλλων η φτώχεια, η ανεργία, το οργανωμένο έγκλημα, το λαθρεμπόριο όπλων, τα ναρκωτικά, όλα αυτά είναι φαινόμενα σύνθετα με τον καπιταλισμό, πηγάζουν από τον ίδιο τον τρόπο παραγωγής, όπου νόμος είναι το κυνήγι του κέρδους για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η εξάλληψη εγκληματικότητας είναι καθαρό ότι θα επιτευχθεί μόνο σε ένα ανώτερο κοινωνικό σύστημα, στο σοσιαλισμό, όπου δεν θα υπάρχει αντικειμενική βάση για την εμφάνισή της, δηλαδή δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου οι άνθρωποι θα διαπαιδαγωγούνται στις αξίες της ανιδιοτέλειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εξελίξεις στην οικονομία, οι αλλαγές στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη επιδρούν και σε τελευταία ανάλυση προσδιορίζουν τις εξελίξεις και στα νομικά επαγγέλματα, σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων σε αυτήν. Η επίδραση αυτή επηρεάζει την κοινωνική διαστρωμάτωση στον χώρο, τη διαδικασία συγκέντρωσης της ύλης των νομικών υπηρεσιών, τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας, το βιωτικό μας επίπεδο, τη διαμόρφωση συνείδησής μας ως εφαρμοστές του δικαίου της κυρίαρχης τάξης. Στον χώρο της δικηγορίας, που αποτελεί και την πιο πολυπληθή και αντιπροσωπευτική κατηγορία του χώρου, εντείνεται η ταξική διαστρωμάτωση. Με τα μέτρα για τη λεγόμενη απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος, που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και ενσωματώθηκαν στον τελευταίο κώδικα δικηγόρων, προωθείται η συγκέντρωση σύλλησης των νομικών υπηρεσιών στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση δυσκολίας πρόσβασης του λαού στη δικαιοσύνη, θα οδηγήσει σε μαζικότερη υπαλληλοποίηση των δικηγόρων με χειρότερους όρους. Παράλληλα, εκτιμάμε ότι θα συμβάλλει στον εξοπλισμό από το επάγγελμα με πιο γρήγορους ρυθμούς πλέον, μεγαλύτερο αριθμό αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων. Βεβαίως, δεν αποκλείεται η πορεία αυτή να μην είναι ευθύγραμμη και ένα μέρος από εμάς να μπορέσει να τα βγάζει πέρα, με εξαντλητικά ωράρια βέβαια, με το άγχος για την επιβίωση να αυξάνεται. Αυτό όμως δεν αναιρεί την παραπάνω γενική τάση. Επιδεινώνονται ιδιαίτερα επίσης η μισθολογική και εργασιακή όρη της απασχόλησης των μισθωτών δικηγόρων, με πενιχρούς μισθούς και εξαντλητικά ωράρια, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, τα οποία πρέπει επιτέλους να κατοχυρωθούν. Αντικειμενικά λοιπόν δημιουργείται η ανάγκη στους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους με τα χαμηλότερα εισοδήματα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας μέσα από διακριτές μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης, να συμπορευτούμε με το ταξικό εργατικό κίνημα. Σήμερα, συμβάλλοντας στην ανατροπή της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής, με τον αγώνα και τη διάθεση των γνώσεων και των υπηρεσιών μας στις ανάγκες του κινήματος, αλλά και αύριο στα πλαίσια της εργατικής εξουσίας, όπου οι δικηγόροι και γενικότερα οι νομικοί θα μπορούμε να ωφεληθούμε από την παροχή υψηλού επίπεδου και δωρεάν ή πολύ φθηνών κοινωνικών παροχών, στην παιδεία, στην υγεία κλπ., την απόλαυση ελεύθερου και δημιουργικού χρόνου,
την επιστημονική και πρακτική συμβολή μας στην έρευνα, την εμπέτωση και εμβάθυνση της σοσιαλιστικής νομιμότητας για την υπεράσπιση του δίκαιου και της ευημερίας του λαού. Φίλες και φίλοι, δεν είναι λίγοι αυτοί που όταν συζητάμε μαζί τους, συμφωνούν σε πολλά σημεία της κριτικής μας για τη σημερινή κατάσταση, αλλά αμφιβάλλουν αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Προβληματίζονται αν υπάρχει άλλος δρόμος και αρκετοί στον χώρο της δικαιοσύνης ρωτούν συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο ρόλος των νομικών, των δικηγόρων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού. Σήμερα, με βάση το πρόγραμμά μας, μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σύνθημα «Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός» δεν είναι μια ευχή κενή περιεχομένου. Μπορούμε να φωτίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας, αν η εργατική τάξη, ο λαός, πάρει στα χέρια το τιμόνι της εξουσίας και τα κλειδιά της οικονομίας. Στο σοσιαλισμό θα αλλάξει ριζικά ο σκοπός της παραγωγής. Θα σχεδιάζουμε κεντρικά, επιστημονικά την οικονομική δραστηριότητα με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς η κύρια παραγωγική δύναμη, ο εργαζόμενος άνθρωπος. Στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, το σοσιαλιστικό δίκαιο θα κατοχυρώσει το δικαίωμα στη σταθερή εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία. Τους στόχους βέβαια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δεν μπορούν να τους υλοποιήσουν οι σημερινοί θεσμοί του αστικού κράτους. Ενός κράτους που όλες οι λειτουργίες του υπηρετούν τα μονοπόλια. Η εργατική εξουσία λοιπόν πρέπει να εκπληρώσει μια δύσκολη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αποστολή και γι' αυτό πρέπει να αξιοποιήσει την ισχυρή δύναμη που διαθέτει. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι όταν συμμετέχουν ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Απαιτείται με άλλα λόγια μια ανώτερη μορφή δημοκρατίας και οργάνωσης της κοινωνίας. Ποιο θα είναι το θεμέλιό της? Θα είναι η συνέλευση των εργαζόμενων σε κάθε παραγωγική μονάδα, κάθε κοινωνική υπηρεσία, κάθε παραγωγικό συνεταιρισμό. Στη συνέλευση θεμελιώνεται η δυνατότητα κάθε εργαζόμενου να εκλέγει αντιπροσώπους, να τους ανακαλεί, να ελέγχει και να αποδίδει ευθύνες για όλα τα προβλήματα. Τα αντιπροσωπευτικά όργανα εξουσίας στο σοσιαλισμό θα συγκροτούνται μέχρι την κορυφή, δηλαδή από τα εργατικά συμβούλια των παραγωγικών μονάδων στα περιφερειακά συμβούλια και τελικά στο ανώτατο όργανο εργατικής εξουσίας, που θα έχει πλήρεις εξουσίες νομοθετικές, εκτελεστικές, διοικητικές, τις οποίες θα ασκεί με οργανωμένα επιστημονικά επιτελεία. Σε αυτά τα πλαίσια διαμορφώνεται το σοσιαλιστικό σύνταγμα και ανάλογη νομοθεσία που αντιστοιχεί στις νέες κοινωνικές σχέσεις. Σε αντιστοιχεία διαμορφώνεται το εργατικό δίκαιο, το οικογενειακό, όλη η νομική κατοχύρωση των νέων κοινωνικών σχέσεων. Συγκροτείται καινούριο δικαστικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε λαϊκούς θεσμούς απονομής της δικαιοσύνης. Το δικαστικό σώμα συγκροτείται από αιρετούς και ανακλητούς λαϊκούς δικαστές, αλλά βέβαια και από μόνιμο δικαστικό προσωπικό, υπόλογους θεσμούς της εργατικής εξουσίας. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε από την ιστορία των ανατροπών του 20ου αιώνα ότι αυτή η προσπάθεια είναι δύσκολη. Πλήθος παραγόντων μπορεί να οδηγεί στην παραβίαση των νομοτελειών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και της σοσιαλιστικής συνταγματικής νομιμότητας. Δεν είναι μόνο η συνειδητή αντεπαναστατική δράση στο εσωτερικό και από τα εμπεριαλιστικά κέντρα. Υπάρχουν οι υποκειμενικές ανεπάρκειες της εκάστοτε εργατικής εξουσίας, της πρωτοπορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και η καθυστερή στην ορίμανση της ταξικής συνείδησης των εργαζομένων. Γι' αυτό έχει σημασία το νομοθετικό πλαίσιο στο σοσιαλισμό να εφαρμόζεται αυστηρά, να διορθώνεται και να συμπληρώνεται με βάση τις νέες ανάγκες που γεννά η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Επομένως, οι νομικοί επιστήμονες, οι δικαστές και οι δικηγόροι έχουμε να επιτελέσουμε σοβαρό έργο στην αποτελεσματική εφαρμογή και στην έρευνα των νέων προβλημάτων του σοσιαλιστικού δικαίου, ώστε να επεκτείνονται και να επιβαθαίνουν οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Εμείς δεν υιοθετούμε απλοϊκές προσεγγίσεις που υποτιμούν τη συνεχή επιστημονική προσπάθεια, η οποία χρειάζεται για να αναβαθμίζει το κεντρικό σχεδιασμός και να αντιμετωπίζει νέα σύνθετα προβλήματα η δικαιοσύνη της εργατικής εξουσίας. Ασφαλώς αυτή την προσπάθεια οργάνωσης της νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού δεν θα ξεκινήσουμε από το μηδέν, στηριζόμαστε στις νομοτέλειες σοσιαλιστικής οικοδόμησης του μαρξισμού-λενινισμού και που αναγνώριζε ως βασικό πυρήνα της εκλογής αντιπροσώπων την κάθε παραγωγική μονάδα, αλλά μελετάμε και τις αλλαγές, τα λάθη που έγιναν αργότερα σε διάφορες φάσεις και υπονόμευσαν την προσπάθεια εδραίωσης της κοινωνικής ιδιοκτησίας στο σύνολο της παραγωγής. Εκτός από την ιστορική πείρα των Σοβιέτ που εμφανίστηκαν πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, το πρώτο Σοβιετικό Σύνταγμα του 1918, υπάρχει επίσης η πείρα των λαογέννητων θεσμών στην Ελλάδα, την περίοδο του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όπως ο Κώδικας Ποσειδώνας,
το πρώτο νομοθέτημα που ανέδειξε τη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων στα χωριά και στις πόλεις ως βασικό φορέα διακυβέρνησης και πρόβλεψε την απονομή δικαιοσύνης από τα λαϊκά δικαστήρια. Όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι, δεν τα αναφέρουμε ούτε μόνο για να διδαχθούμε από την ιστορία, ούτε γιατί περιμένουμε παθητικά να έρθει μια μεγάλη μέρα. Έχουμε ξεκάθαρο πού θέλουμε να πάμε, έχουμε επεξεργαστεί σχέδιο και πρόγραμμα για σήμερα και αύριο για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να οργανώσουμε τη λαϊκή αντεπίθεση σε κάθε χώρο δουλειάς, μόρφωσης και σε κάθε γειτονιά. Τον ίδιο εχθρό αντιπαλεύουμε αταλάντευτα 101 χρόνια τώρα, από τα πέτρινα χρόνια που στα στρατοδικεία του 1949 οι σύντροφοί μας δήλωναν «Δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο σας, ούτε το κράτος σας», μέχρι σήμερα που δίνουμε τη μάχη για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών απέναντι στη μαφία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στη ΓΕΣΕ. Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα μας, πιο όρημα, πιο δυνατά, πιο μαζικά μέχρι την τελική νίκη. Για την οριστική κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.